Έχεις καταφέρει να έχεις γραφικό στίγμα, ενεργή θεατρική παρουσία και την πολυτέλεια να ηγείς ενός θεατρικού αποτελέσματος. Για την πόλη μας, Άνθιμε, το θεωρώ επίτευγμα. Για σένα? Για μένα δεν μπορώ να σου πω αν είναι επίτευγμα ή όχι, γιατί εξωτερικεύω αυτά που θέλω να πω μέσα από τα έργα μου. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς το εισπράττει ο κόσμος, αν είναι επίτευγμα ή όχι. Σίγουρα όμως, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν θεατρικά στην πόλη μας, το να στέκεται οποιαδήποτε παραγωγή στην πόλη και να πηγαίνει καλά είναι σημαντικό. Έχετε χρόνια που σημαίνει ότι κάτι καλό συμβαίνει. Προφανές, Άνθιμε, είναι πως σε ιντριγκάρει το μυστήριο, τα ενίγματα, οι ανατροπές. Η ερώτηση είναι από πού παίρνεις αφορμές, τι σε τσιγκλάει, ποιοι οι προβληματισμοί ώστε να κάτσεις να γράψεις ένα έργο. Η ερώτηση είναι γενική. Μπορεί να διαβάσω ένα βιβλίο και να, ένα βιβλίο μυστηρίου ή να δω μία ταινία και μία ιδέα, μία σκηνή μπορεί να γίνει στο μυαλό μου κεντρική ιδέα για να την απλώσω και να κάνω ένα ολόκληρο έργο. Mm-hmm. Τώρα, εκτός από αυτό, σίγουρα όσον αφορά τις ανατροπές, το μυστήριο και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, όλα μου τα έργα έχουν την επικαιρότητα, βασίζονται στην επικαιρότητα. Θα το ρωτούσα στη συνέχεια αυτό, αν αφορούν, αν είναι επίκαιρα και αν είναι και αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Αφορούν, ναι. Προσπαθώ να τα μεταφέρω στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν πάντα, ασχολούμαι σε όλα μου τα έργα με θέματα την πολιτική που επικρατεί στη χώρα μας, θέματα θρησκείας, είναι θέματα τα οποία θίγω πάντα στα έργα μου και αντλώ μέσα από αυτά που βλέπω καθημερινά που συμβαίνουν γύρω μας. Φαντάζομαι σε... Γι' αυτό και οι χαρακτήρες μου είναι πλασμένοι και ταυτισμένοι με αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Μίλησε για πολιτική, εγώ τα έργα σου τα θεωρώ πολιτικά. Δηλαδή, δεν είναι πολιτικά, νομίζω ότι έχουν κάποια όμως... θα έλεγα, ας πούμε, επειδή ο Γκούντι Άλεν είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, ο Γκούντι Άλεν σε όλα του τα έργα, στα έργα τα οποία γράφει, πέρα από αυτά που σκηνοθετεί, έχει μέσα την πολιτική. Μπορεί να μην ασχολείσαι με την πολιτική σε ένα μεγάλο μέρος του έργου, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια στίγματα, έτσι, κάποιες νήξεις στο κομμάτι της πολιτικής. Ωραία. Καθώς έχεις και την ευθύνη της παραγωγής, γνωρίζοντας δε πως οι τοπικές παραγωγές περνούν από τα χέρια των υπευθύνων, τι κόπος, δεν το ξέρει ο κόσμος και πόσο κοστίζει μια θεατρική παράσταση στη Θεσσαλονίκη και αν βγαίνουν ποτέ τα έξοδα? Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πίστεψέ με, δηλαδή έχω περισσότερο σιγουριά στο ότι το έργο μου θα αρέσει και περισσότερο άγχος, το άγχος μου περισσότερο δηλαδή είναι όχι στο αν το έργο θα αρέσει, αλλά στο αν θα πάει καλά. Είναι ψυχοφθόρο. Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι θα αρέσει το έργο, αυτό λες? Είναι περισσότερο δεδομένο το ότι θα αρέσει το έργο παρά ότι θα πάει καλά. Ναι. Δηλαδή το άγχος μου δεν είναι αν θα αρέσει το έργο. Από τη στιγμή που το γράφω και το ολοκληρώνω, πιστεύω σε αυτό. Αυτό εννοώ. Πολύ σωστά κάνεις, έτσι πρέπει. Πέρα, όμως, το υποστηρίζεις. Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το ανέβαζα, θα ανέβαζα κάποιο άλλο που πιστεύω ότι εκείνο θα αρέσει περισσότερο. Αλλά αυτό το θέμα με το οικονομικό, με την παραγωγή, είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο. Για όσους κάνουν παραγωγή, τους ελάχιστους που κάνουν παραγωγή στη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι παραγωγοί που έχουν η Αθήνα, για παράδειγμα, που έχει η Αθήνα. Που υπάρχουν μεγαλοπαραγωγοί οι οποίοι θα σε υποστηρίξουν, θα στηρίξουν το όνειρό σου, το συγγραφικό σου έργο και θα πούν πάμε να το κάνουμε μαζί. Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ βάζεις τη διάθεση, το κείμενο, τη σκηνοθεσία και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε ζούμε πάντα με το άγχος του αν θα πάει καλά, αν θα μας στηρίξει ο κόσμος. Γιατί δεν έχουμε έστω έναν παραγωγό εδώ στη Θεσσαλονίκη? Δεν υπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν έχουμε λεφτάδες? Ναι, δεν έχουμε λεφτάδες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλούς λεφτάδες. Δεν συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Λεφτάδες που ενδιαφέρονται για το θέατρο. Ναι, για το θέατρο δεν έχουμε. Έχουμε λεφτάδες που μπορούν να ενδιαφέρονται για το να παίρνουν έναν καλλιτέχνη και να έχουν ένα νυχτερινό μαγαζί, για παράδειγμα. Αλλά για θέατρο και για πολιτισμό δεν έχω δει κάποιον λεφτά που να επενδύει πάρα πολύ. Ναι. Πέρα από αυτούς που έχουν τα θέατρα, εννοείται. Αυτή είναι η ζωή τους. Δεν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα δικά τους θέατρα. Καλά, μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος θα βάλει το χέρι της τσέπη σαν παραγωγός και θα επενδύσει σε 2-3 παραγωγές το χρόνο, πιστεύοντας ότι θα βγάλει και κέρδος. Γιατί τα πάντα είναι και, και τα χρήματα. Δεν μπορεί ο άλλος να βάλει τα λεφτά του και να τα χάσει. Αν δεν με έχεις χτυπήσει πόρτες, κατοικό, περιφέρεια, δήμο,
και σου έχουν κλείσει την πόρτα ή δεν απαντήσα ποτέ. Κάποιες πόρτες που χτύπησα, δεν θέλω να σου πω ποιες είναι. Όχι, λόγια. Δεν θέλω να μου πεις, γενικά δεν, δεν βρήκα ανταπόκριση. Δεν αυτό δεν σημαίνει βέβαια, όχι δεν βρήκα ανταπόκριση. Μου είπαν ναι, ναι, βεβαίως και το άφησαν. Αυτό με ενοχλεί, αυτό με ενοχλεί. Άρα για δεν βρήκες ανταπόκριση, το αποτέλεσμα ναι. Μετράει. Ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν βρήκα ανταπόκριση, ναι. Ναι, σίγουρα. Δεν βρήκα ανταπόκριση και σε διπεθέ και εκτός Θεσσαλονίκης δηλαδή. Θα σου πω και το πιο απλό, το οποίο δεν το βιώνω μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι έτσι στον χώρο που το βιώνουν. Ναι. Καλούμε ανθρώπους του χώρου να δουν την παράσταση και αν τους αρέσει να ξέρεις, σε διάφορα διπεθέ και όλα αυτά και δεν έρχονται καν. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει το θέατρο, που δεν το βρίσκει απλά σαν επάγγελμα, σαν δουλειά, σαν υποχρέωση, σαν αγκαρία, αλλά το αγαπάει κιόλας, όταν του δίνεις, του ανοίγεις την πόρτα και αυτός δεν παίρνει να, στο σπιτικό σου να δει το έργο και αν δεν του αρέσει, οκ, δεν έγινε και τίποτα, αλλά τουλάχιστον να το δει. Αυτό είναι πρόβλημα και δεν το βιώνω μόνο εγώ, σου ξαναλέω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και δεν βρήκαν αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει περιπτώσεις που κάτι πήγε να γίνει ή έγινε. Από όσο γνωρίζω δεν χρηματοδοτήσε και από το κράτος, δεν έχεις πάρει ποτέ χρήματα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ανεβάζεις μόνο δικά σου έργα, έχεις κάποιο κόμπλεξ να ανεβάσεις κάποιο άλλο κλασικό έργο ή οτιδήποτε άλλο, ένα μοντέρνο, αλλουνού. Όχι, δεν έχω και μάλιστα φέτος σκεφτόμουν να κάνω και μία διασκευή. Σε πρόλαβα. Με τον Δημήτρη του Κατσιδοδοσίου, αλλά το έτυχαν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις και είναι εκτός Θεσσαλονίκης αυτόν τον καιρό και το αναβάλαμε ίσως του χρόνου αν είμαστε καλά. Δεν έχω κάποιο κανένα κόμπλεξ, αλλά ξεκίνησα προσπαθώντας να εκφράσω αυτά που θέλω, αυτά που μου αρέσουν. Έτσι ξεκίνησα το κομμάτι της συγγραφής θεατρικών έργων και ευτυχώς έπιασαν τόπο, να σου το πω έτσι απλά. Άρεσε σε κάποιο κομμάτι του κόσμου, με έχει στηρίξει ο κόσμος στην πόλη σε αυτό το βαθμό, οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν ιδέες, από τη στιγμή που υπάρχει όρεξη, από τη στιγμή που υπάρχουν θέματα να γράφω και μου αρέσει αυτό που κάνω, δεν βρήκα κάποια στιγμή το λόγο να πω κάτσε να ανεβάζω και μια διασκευή ή ένα λογοτεχνικό βιβλίο ή κάτι που είδα. Μπορεί δηλαδή αύριο μεθαύριο, δεν το αποκλείω, να κάνω και μια διασκευή γιατί πέρασε από το μυαλό μου. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και μια διασκευή από πλευρά σου. Λοιπόν, πάμε. Μίλησέ μας για τη φετινή σου παραγωγή. Τι είναι το Reunion? Reunion. 6 συμμαθητές συναντούνται μετά από 20 χρόνια στο σχολείο στο οποίο, από το οποίο αποφύτησαν για να θυμηθούν τις όμορφες αναμνήσεις. Είναι αυτό που λέμε να θυμηθούμε τα παλιά. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα από όλα αυτά τα παλιά, τα οποία τα βλέπει ο θεατής, κάποια από αυτά τα βλέπει, γίνονται πράξη, κάποια άλλα είναι μόνο μια απλή αναφορά. Γυρίζοντας στο παρελθόν λοιπόν, συμβαίνουν κάποιες ανατροπές, ένα γεγονός το οποίο στιγμάτισε τη ζωή τους κατά την σχολική περίοδο και το οποίο δεν μπορώ να αποκαλύψω γιατί είναι ένα κομμάτι των ανατροπών, το οποίο το δίνουμε μέσα πάνω στο σανίδι και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα δεύτερο κομμάτι στο έργο, προσπαθώντας να αναδείξουν αυτό το γεγονός και το πόσο επηρέασε τη ζωή τους από τότε και για τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι το σήμερα δηλαδή. Άρα ξεκινάμε. Να βλέπουμε και τις ζωές τους, όπως συνηθίζεται σε ένα reunion, πάντα μία από τις πρώτες ερωτήσεις είναι τώρα τι κάνεις, με τι ασχολείσαι. Ναι, η εξέλιξή τους. Όλα αυτά. Οπότε ξεκινάμε με χαρούμενη διάθεση και προχωράει και λίγο αγριεύει η κατάσταση, κάπως έτσι. Είναι αρκετά χαρούμενη διάθεση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν κάποια γεγονότα. Το κωμικό στοιχείο πάντα σε όλα μου τα έργα υπάρχει μέχρι και στο τέλος. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν ένα-δύο χαρακτήρες οι οποίοι θα είναι πιο χαρούμενοι, πιο ευδιάθετοι. Πάντα δικαιολογημένα ο ρόλος τους γιατί είναι έτσι. Δεν είναι δηλαδή απλά η καρικατούρα, να το πω απλά. Όπου υπάρχει κωμικό στοιχείο ακόμα και στο σημείο των ανατροπών, ακόμα και στο σημείο του μυστηρίου, του θρίλερ, πάντα θα υπάρχει και το κωμικό στοιχείο, γιατί νιώθω ότι έχουμε την ανάγκη λίγο να γελάσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είσαι μανούλα σε αυτά. Μανούλα, εντάξει, προσπαθώ. Μανούλα. Όχι, ο συνδυασμός δηλαδή του σοβαρού και να πετάξει και να έχει μια ελαφρότητα, ας πούμε, ώστε να περάσει και στον κόσμο όμορφα, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ξεκίνησα να γράφω αυτά τα έργα. Δηλαδή, είπα,
ότι η κωμωδία δεν πρέπει να λείψει. Βλέπω και στην τηλεόραση τώρα το τελευταίο καιρό που έχουν βγει κάποιες πολύ ωραίες σειρές, αλλά ρε παιδί μου, πρέπει δηλαδή να γελάσουμε τίποτα. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις. Δηλαδή, βάλει και το δελτίο ειδήσεων πιο πριν, είναι μαυρίλα η τηλεόραση. Εντελώς, εντελώς. Μαυρίλα, ναι. Έχει και κάποιες ωραίες σειρές, πολύ ωραίες σειρές, αλλά είναι, δεν υπάρχει μια κωμική σειρά. Μία είναι καλή σειρά. Η μία είναι η καλή σειρά. Όλες οι άλλες είναι οδοντόπαστες. Λοιπόν, η μάγισσα. Μαπτή τώρα. Σε κατάλαβα. Ναι. Είμαι φαν. Η οποία έχει δεχτεί και πάρα πολλά πειρά αρνητικά σχόλια. Καλά, εντάξει, αυτό μου αρέσει κιόλας. Όταν έχεις και αρνητικά σχόλια, είναι πολύ προς τιμήν σου για μένα. Γενικά, ό,τι κάνεις δηλαδή. Αλίμονο ήταν όλα θετικά. Και συνεργαστήκε με το δίδυμο αυτό του συγγραφέα και του σκηνοθέτη. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή συγγραφής. Όχι, έχουμε γενικά έχουμε καλές σειρές. Δηλαδή, υπάρχουν 3-4 τουλάχιστον σειρές στη τηλεόραση που το βλέπεις απλά λες. Ότι όλες κινούνται σε αυτό το ύφος. Ναι. Θα θέλαμε να δούμε και μια κωμική σειρά που έχουμε ανάγκη και στο θέατρο το ίδιο. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να γυρίσει. Εσύ θα μπορούσες να γράψεις μια καραμπινάτη κωμωδία ή μια φάρσα που τη λατρεύω πάρα πολύ. Κωμωδία, κωμική σειρά, σε σειρά. Όχι, όχι, ένα θεατρικό λέω. Ναι, βέβαια. Έχω ήδη στο σιρτάρι μου κωμικά έργα. Απλά για λόγους οικονομικούς δεν μπορώ να τους να είναι πιο ακριβή η κωμωδία, εννοείς. Ναι, τα συγκεκριμένα δύο έργα, για παράδειγμα, που τα έχω έτοιμα, είναι πιο ακριβά γιατί στο ένα παίζουν 9 ηθοποιοί, δηλαδή ξεφεύγει οικονομικά, και το άλλο, το κομμάτι θέλει τα σκηνικά τα οποία, αν βρεις έτσι κανέναν εθνικό επιχειρηματία που βάζει λεφτά στην τύπα από αυτούς που έρχονται με τα ωραία τα σκηνικά, τα φανταχτερά, πολύ πιθανόν να θέλει να το ανεβάσει. Ποια απαρτίζουν τα πρόσωπα της παράστασης, να μας μιλήσει για τα παιδιά αυτά. Είναι η Κωνσταντίνα, είναι η Κωνσταντίνα Τροπούλου, είναι ο Νίκος ο Θάνος και η Θεοδόρα Μωυσιάδου, είχαμε συνεργαστεί και στο παιχνίδι, η Χρύσα η Καρλιώτη και η Σελήνη Κακλαμάνου και εγώ. Όσον αφορά το κομμάτι των ηθοποιών. Mm-hmm. Η Σοφία Ιδιάκα είναι συνεργάτης μου στο κομμάτι της σκηνοθεσίας, με βοήθησε πάρα πολύ και στην οργάνωση παραγωγής σκηνικά κοστούμια. Στον Νίκο και στο Φώτα, βέβαια, στο θέατρο Σοφούλη δεν υπάρχει, είναι ο Ανέσιος Ατακτήδης εκεί πέρα. Αυτό κάνει κουμάντο. Εντελώς. Και καλός, και καλός κάνει κουμάντο. Ναι, ο μόνιμος συνεργάτης μου στη μουσική, ο Λευτέρης ο Παπασταύρου και στα γραφιστικά. Συνεργασία με το make-up, το Exalted, το 360 και βέβαια ο Διόσκουρος Φίλιξ είναι συνεργαζόμαστε με την παραγωγή. Το κομμάτι της παραγωγής. Δέσατε με τον Δημήτρη Χατζηδοδοσίου. Ναι, είχαμε δέσει από παλιά βέβαια. Αλλά μου κάνει εντύπωση βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και όμως με τον Δημήτρη δέσαμε από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Ναι. Πριν συνεργαστούμε, δηλαδή δεν είχε να κάνει από τη συνεργασία και μετά, από πιο πριν. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί άλλο κομμάτι πειρετούμε και εγώ και άλλο ο Δημήτρης, αλλά αυτό είναι το στοιχείο που μας ένωσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Εμένα μου σκηνοθέτησε τα βραβεία στο Κολοσσέον κάποια χρονιά. Μου έβγαλε την ψυχή, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Τον αγαπώ. Και πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ καλό συνεργάτη και πολύ καλό σε ό,τι καταπιάνεται. Είναι καλλιτέχνης original. Λοιπόν, ξεκινάτε και παίζετε, είστε Χριστούγεννα. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Ξεκινάμε 22 του μήνα, 22 Δεκεμβρίου. Και θα πάτε μέχρι και Γενάρη, σωστά. Μέχρι τα φώτα. Και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Έκτακτα. Ναι, ουσιαστικά έχουμε τριήμερα, τετραήμερα. Παίζουμε δηλαδή από Παρασκευή μέχρι Τρίτη, εκτός από την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ναι, εντάξει, είναι το ερωταστικό πρόγραμμα. Να ξεκουραστούμε και λίγο με το σπίτι, να αλλάξουμε και χρόνο με την οικογένεια, έτσι. Δεν ξέρω τίποτα για την προσωπική σου ζωή, αλλά θα σε ρωτήσω τώρα. Θα τα ρωτήσω άλλη φορά και εγώ είμαι κουτσομπόλη στο βαρό. Φυσικά και θα μου πει. Άθιμε, σε ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη συγκουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία να πάτε πάρα πολύ καλά και να έχετε και παράτεση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.